Είναι μαζί μας για να πει και το αντίο, αλλά για να πει και τι νιώθει για όλα αυτά τα χρόνια που έζησε στον ΠΑΟΚ. Είναι ο Φερνάντο Βαρέλα, τον οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Κοντρόλ. Φερνάντο! Yes. Hello, how are you? Hello, I'm good. Everything good. Prepare the things to leave tomorrow. You're leaving tomorrow? Yes. Fernando, you're closing a career in PAOK with many emotions, with many happy moments and some sad moments, as everything in life. How do you feel saying goodbye now to the team, to the fans, to everybody? I feel good. I feel proud of what I do. I do it for the city, and this is what will go with me, because here, with, like I said before in one interview, everybody know me, and I go from here like one person. Everybody say thank you. This is most important for me. So when I walk now in the street, everybody tell me thank you for what you do for the club. Mm-hmm. And I think for one football player to listen this is like say your job was very good and everybody is proud. Mm-hmm. Στα πρώτα του συναισθήματα μας λέει πως εγώ νιώθω καλά, ολοκληρώνω μια καριέρα, ένα κύκλο στον ΠΑΟΚ με γεμάτα συναισθήματα, με θετικά συναισθήματα, και μόνο που ο κόσμος με σταματάει στο δρόμο και μου λέει ευχαριστώ και μου λέει Βαρέλα, σε ευχαριστώ πολύ για όσα πρόσφερες, είναι για μένα η καλύτερη ανταμοιβή. Να βάλουμε στην παρέα μας και την Ελένη Μπούντου, η οποία θα μας βοηθήσει γνωρίζοντας καλύτερα φυσικά το ρεπορτάζ. Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Hello, Fernando, how are you? Hello, I'm good. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, ναι, Κώστα, αν μου, ναι, επιτρέπεις, από το τελευταίο, από το τηλεφώνημα του Ιβάν Σαββίδη, να τον ρωτήσουμε. Φερνάντο, you said that you didn't expect Mr. Σαββίδης to call you. Why and what did he tell to you? I didn't expect because the last talk we had when my son go to Portugal, it didn't was the talk. Mm-hmm. I want, but was the talk I understand what you must to do for the club. Mm-hmm. And after this such a month without speak with him, and normal, even if you have a good relation before, I didn't expect Ivan Savidis, the boss of the club, to call one player what he expects more for me in the of the behavior of my son, and mm-hmm. this was the my statement to say I didn't expect, because Savidis have a lot of jobs, and to take 1 minute to call me, this is to show he is proud of what I do in the club, and he tell me to continue to play football. Is a very proud what I do for the club. The doors will be open for me when I want to come back. If I want to come back, will be all the time doors open. And they say a lot of things, some things I cannot say normally. But what we talked was perfect. And we go from here after to talk with Savidis. Mm-hmm. More free, more proud what I do, because to go from one club like this and to the boss to call me was the best. Ναι, Κώστα Μαθέλη. Ήταν το καλύτερο, ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να με συνοδεύσει φεύγοντας από την ομάδα, το τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη. Μου είπε να συνεχίσω να παίζω και ότι ήταν περήφανος για εμένα και για τα όσα πρόσφερα. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από αρκετό καιρό, μετά από τότε που έφυγε ο γιος μου στην Πορτογαλία. Τότε με κάλεσε και μου τηλεφώνησε και μου είπε πράγματα ως ιδιοκτήτης τότε της ομάδας. Ίσως δεν ήταν το τηλεφώνημα εκείνο αυτό που ήθελα εγώ, αλλά ήταν το τηλεφώνημα αυτό που έπρεπε να κάνει τότε ο κύριος Σαββίδης ως ιδιοκτήτης. Μου είπε ότι είναι ανοιχτός ο σύλλογος κάποια στιγμή, αν θελήσω να γυρίσω από κάποιο άλλο πόστο κτλ.
Όμως με αυτό το τηλεφώνημα ήταν κάτι το οποίο με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Φεύγω πιο απελευθερωμένος και ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να με συνοδεύσει τώρα στο αντίο μου στον ΠΑΟΚ. Τον ευχαριστώ πολύ. Άμα θέλεις, Κώστα, να τον ρωτήσουμε, ναι, μιας και τώρα ο ίδιος αναφέρθηκε σε αυτό, ότι τι συνέβη τότε με τον ΠΑΟΚ, την Μπενφίκα, το γιο του, είναι κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν για εκείνον. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο για εκείνη την περίοδο, γιατί πολλά ακούστηκαν, πολλά γράφτηκαν, αν θέλει να το ξεκαθαρίσει. Φερνάντο, because you mentioned your talk with Mr. Savidis 3 months ago about your son living for Portugal and Benfica, would you like to make a comment about that situation? The situation with your son, the choice to go to Benfica and not to PAOK. Would you like to say something to the fans that listen to you right now about that situation? What happened to me is I accept everything. I accept what Mr. Savidis do to me. I was open even in the January to leave the club, but we didn't find agreement. But was a situation... I didn't want to create problems for the club because I accept what they was doing to me, because after such years here, to see my son leaving, for them didn't was good. But me as a father, now I don't speak as a player of PAOK, yes, as a father, I must understand my son, because to speaking with me a lot of times to some challenge in his career, to take some in his career, and me as a father, I must to understand, because even if he's 16 years old, he can think by himself. Of course. And I tell him from the beginning, look, if you go from PAOK, it will be great problems to me. But I always will be with you. I will be with your back. I will support you because I'm your father. Of course. I cannot stay inside of the club and to forget my son, because in the end of the day, I'm going to live with my son for the rest of my life. And for him, I must support him. I must support his choice, even if he's good or no, because nobody will know if he's good or no. Maybe go in Benfica, and after 2 years, they put him out. Yes. Of course, Fernando, please, if you can to find a better position for yourself, because we don't have a good signal, but let me translate. Yes, let me translate what you say. Μας λέει λοιπόν στην ερώτηση της Ελένης σχετικά με το περιστατικό με τον γιο του και την επιλογή για την Μπενφίκα. Εγώ δέχτηκα από την αρχή όλα όσα είπε ο σύλλογος για εκείνη την περίπτωση. Ήμουν ανοιχτός ακόμη και να φύγω, όπως μου είπαν κάποια στιγμή, όμως δεν βρέθηκε κάποια πρόταση. Δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα. Ύστερα βέβαια και από τόσα χρόνια στα οποία προσέφερα στην ομάδα. Ως πατέρας όμως έναντι του γιού μου, του είπα, και από τη στιγμή που ήταν δική του επιλογή και θέλησε να πάει στην Μπενφίκα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, του είπα ότι εγώ είμαι εδώ στον ΠΑΟΚ και βεβαίως η επιλογή σου μπορεί να μου δημιουργήσει εμένα πρόβλημα στην ομάδα, όμως είμαι ο πατέρας σου και θα σε στηρίξω. Οτιδήποτε αποφασίσεις, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα είμαι πίσω σου και θα είμαι κοντά σου. Είναι βεβαίως 16 ετών, όμως είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αποφασίσει και αποφάσισε για το μέλλον του, γνωρίζοντας ότι προφανώς εκεί κάποια στιγμή. Και το λέω εγώ αυτό ως πατέρας, μπορεί κάποια στιγμή μετά από 2 χρόνια να μην είναι καλό το παιδί και να φύγει από την Μπενφίκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όμως αυτή ήταν η επιλογή και δεν ήθελα εγώ να μην στηρίξω το παιδί μου σε αυτήν την επιλογή. Να φύγουμε από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι τα είπε, ναι, όλα. Ανήκει πια στο παρελθόν, έδωσε την απάντηση. Εγώ θέλω να κάνω μια πιο γενική ερώτηση. Φερνάντο, now that is over, what means PAOK to you and what means Thessaloniki to your family? I know that you have bought an apartment and a house here, right? Yes. Yes. PAOK for me means my heart, my passion, because after 6 years, I cannot leave from this club and say, look, I'm not feel nothing for the club, I not feel nothing for the city. Because this is not true. I feel a lot of things, I have a lot of emotions for this club.
I will be one more supporter, I will be one more fan, because I really like the way how the fans they are, how the fans treat the club, how the passion they put in the club. It gives me also the strength, the way I play here was also because of this pressure, these talks, these emotions they have. And that's why we bought house here, to don't finish the contact with Thessaloniki. And also my son, now in his vacation, he want to pass here 1 week to see his friends. Mm-hmm. My son in Portugal, and the first time they arrive in Portugal after the trip, they say, I want to go back to Thessaloniki and my friends there. Oh, the situation is not easy, but it's part of the life. Λοιπόν, μας λέει ότι βεβαίως ο ΠΑΟΚ σας σύλλογος και οι φιλαθλοί του με τον τρόπο που συμπεριφέρονται εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μενταλιτέ τους είναι πάντα στην καρδιά μου, θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Το ίδιο θα είναι και η πόλη, η οποία έχει κατοίκους πάρα πολύ ωραίους, φιλικούς, και ο τρόπος που κινούνται είναι κάτι που αρέσει και σε μένα και στην οικογένειά μου, αυτό είναι γνωστό, το έχω ξαναπεί. Τα παιδιά μου για παράδειγμα, έφυγε ο μικρός στην Πορτογαλία και είπε ότι θέλω να γυρίσω σε μια εβδομάδα για να δει τους φίλους του. Καθίσαμε μια εβδομάδα εδώ παραπάνω για να είναι τα παιδιά κοντά στους φίλους τους εδώ στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό αγοράσαμε και αυτό το διαμέρισμα. Είναι πάντα κάτι το ξεχωριστό και η ομάδα και η πόλη για εμένα και την οικογένειά μου. Δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσω, Κώστα. Ναι, να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις, να πούμε κάτι. Ναι. Ναι. Καταρχάς να βάλει ο ίδιος το πρόσημο της φετινής σεζόν, αν ήταν επιτυχημένη ή όχι για τον ΠΑΟΚ, και πώς την έζησε αυτή τη σεζόν. Να βάλει έναν τίτλο, πολύ έντονη σεζόν, έτσι. It was a very tough season, Fernando, for you and your teammates, for ΠΑΟΚ in general. A season with pressure, a season with high goals, as ΠΑΟΚ should have. What's your opinion about the final result? What is your grade about this season for PAOK? Is a positive grade? Do you think it was maybe could be something better? Normally, it can be always better. You can do always better, even when you won. Mm-hmm. But if you see the whole picture of the season, was a good season, because we start with the target what you want to qualify for Conference League. Mm-hmm. And after we go a little bit down in the championship to don't win the games we're supposed to win. And after, I think, December or November, we start to go high, very high, very high level, the high level of the club, what the club should have to win all the games, to go forward in the Conference League, to play very nice games, very beautiful games with a strong opponent, three days. Yes. To have this pressure for the games, this tiredness, to fight for one game, don't sleep at home, to go to another game to fight. And I think in the end of the season was good, what I can see from outside, because this year I see more for outside. And I can say it was a good season, with a lot of effort from the players, because to play in three days is not easy. Mm-hmm. Even if you don't finish with the cup, but we know what's happened in the cup. Even you don't win, I think didn't deserve to be the result like this, go to extra time or even in the penalties. Mm-hmm. And was a good season. In the end of the day, you know, we don't win nothing. We don't win the targets we want, but from what we start and what we finish, I think is a good season. Mm. Is an improved season. Μας λέει ο Φερνάντο για τη φετινή σεζόν. Σαν γενική εικόνα ήταν, μπορώ να πω κατά την άποψή μου, μια καλή σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε τη χρονιά με την πρόκριση στο Conference League. Μείναμε βέβαια κάποιους βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα στο ξεκίνημα, έχοντας κάποια παιχνίδια τα οποία δεν κερδίσαμε ενώ έπρεπε. Το Δεκέμβριο και το Νοέμβριο ανεβάσαμε πολύ την απόδοσή μας, παίξαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, κάναμε νίκες παντού, παίζαμε καλά Ελλάδα και Ευρώπη, και ανά τρεις μέρες μέσα στην κούραση και με την πίεση του να φεύγεις από το ένα παιχνίδι και να πηγαίνεις στο άλλο, εκεί είχαμε πολύ καλή παρουσία, και φτάσαμε βεβαίως στο τέλος
να παίξουμε τον τελικό του κυπέλου, όπου όλοι γνωρίζουμε βέβαια τι έγινε, όπου θα έπρεπε να πάμε κανονικά στην παράταση ή στα πέναλτι. Δεν αξίζαμε να εξελιχθεί έτσι αυτός ο τελικός και να χάσουμε το τρόπο έτσι. Στο τέλος δεν κερδίσαμε κάτι, όμως πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς ήταν μια καλή χρονιά. Η ομάδα πάλεψε με τα δεδομένα που υπήρχαν και ήταν ίσως και μια χρονιά βελτίωσης, είπε χαρακτηριστικά Ελένη. Ναι. Θέλω να τον ρωτήσω, γιατί το ακούγαμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τον Κρέσπο, τον Μπίσεσβαρ, τον Βιερίνια, έτσι τα γερόδια του ΠΑΟΚ αναφερόμενοι στην ηλικία τους. Πώς τα αντιμετώπιζαν στα ποδητήρια και αν το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έγραψαν ιστορία είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτά τα σχόλια. You know, Fernando, there were many comments about the age of some players. You know, some guys being old, but you know, very experienced in my opinion. What is your comment about all this? What were the reaction of all you guys, of the old guys, let me say, about those comments in mid-season and now? I think we understand we are old. We know the time pass and the time flies. We cannot put this back on us because we understand we are old and the way the plays the games are going is more tough and more intensity. And we also know we training to be in the level of the youngest players. Mm-hmm. But maybe in the recovery we feel it more. But after, if you put in the balance, what the age can pass for the club is I think too much important. Like now, if stay André, Crespo and the Biche, I think it's important for the team to don't lose such a players because they will pass for the players will come because mm-hmm. they are more time in the club. The players will come, maybe they are not so connected with the city, with the club, with the fans. Yes. And these players, they are the first who can put this connection for the new players, because it's not administration, it's not the fans, because every day we're going to be there is the players. And these players, André, Crespo and Biche, because I speak about these three, yes, because they are the three maybe we're going to stay. And I think it's very important mm-hmm. for the club, because they know how to win, they know how to be in the big level, and they know how to be to play in three days. They know the pressure of the fans. And this is the one value of the club. Mm-hmm. We have these players because it will be important for the players who will come. Will be more easy adaptation. Will be more easy yes. to adapt to the coach, to the Razvan. Because these players are 4 years with Razvan. They know how Razvan think. They know how Razvan behave. They know the tactic of Razvan. Because, look, maybe now one player come new and make one mistake and Razvan shout on him, maybe he get crazy. And these players after can go to him and explain, look, this is the coach is like this. This is behave because you want to own every title. They want to be important. And this is the things everybody don't see, but is in the end of the day, the most important thing yes. in the club. Valuable things for every club. Yeah. Μας λέει ο Φερνάντο λοιπόν ότι βεβαίως και ο χρόνος πετάει, ο χρόνος περνάει για όλους μας. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε. Αυτό είναι στη ζωή. Γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει και για εμάς και έγινε και σε μια χρονιά φέτος η οποία ήταν γεμάτη από παιχνίδια, γεμάτα απαιτήσεις και πίεση. Προφανώς και εμείς προσπαθούσαμε να είμαστε κοντά στο επίπεδο των νεαρότερων σε ηλικία, να προπονηθούμε μαζί τους στο ίδιο επίπεδο και νομίζω ότι αν κάποια στιγμή τα βάλω στη ζυγαριά, η ηλικία μας και η εμπειρία μας ήταν κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα, για τη λειτουργία της. Και θέλω να μιλήσω για τα τρία παιδιά, αυτά που πιθανόν να μείνουν ή όχι στην ομάδα, τον Αντρέ, τον Βιερίνια, τον Κρέσπο και τον Μπίσε, τον Μπίσεσβαρ. Είναι για μένα, κατά την άποψή μου, σημαντικό να μείνουν στην ομάδα, γιατί θα βοηθήσουν με την εμπειρία τους και τη γνώση τους από την κατάσταση στην ομάδα, στην πόλη, στα αποδυτήρια, από την πίεση των φιλάθλων της περιραίωσας ατμόσφαιρας. Θα βοηθήσουν αυτούς που θα έρθουν να προσαρμοστούν. Είναι παιδιά τα οποία ξέρουν να κερδίζουν, ξέρουν να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις καθημερινά, ξέρουν να δίνουν αξία στο κλαμπ και να βοηθήσουν τους νεαρότερους. Μπορεί να έρθει ένας νεαρότερος κάποια στιγμή
και ο Ρασβάν να του πει, να του φωνάξει σε μια άσκηση, σε μια προπόνηση κτλ. Και αυτή, και ο καινούριος να στεναχωρηθεί ή να θυμώσει. Τότε αυτοί οι παλιοί θα ξέρουν πώς να του μιλήσουν, να τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί, να καταλάβει πώς είναι ο προπονητής, πώς είναι η συμπεριφορά του, πώς είναι η τακτική του. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι τα έμπειρα παιδιά χρειάζονται στην ομάδα και τις δίνουν περισσότερη αξία και είναι πολύτιμη και για κάθε ομάδα, αλλά φυσικά και για εμάς, για τον ΠΑΟΚ. Μιας που είπε για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, να ρωτήσουμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό τον Λουτσέσκου για τον Βαρέλα. Τον αποκάλυψε και τον αποκαλεί μάλλον πατέρα του, έτσι. So, Fernando, what is so special about Ρασβάν, coach Λουτσέσκου? You call him sometimes like a father, as a father for you. What is so special about Ρασβάν, because fans also love him, but the, and you have a great relationship. You have a great relationship, and maybe this little secret, it's time for you to tell to the fans now. Yes, to share with us. The secret of him is a very good heart. When you are so very good heart and you are humble to your players, because with me always he was serious, he was correct, always tried to improve my football, my skills, my mentality. Mm-hmm. The first things he wants to prove with the players is the mentality, mm-hmm. the strong mentality to give everything in the trainings, to give everything out of the trainings, to be correct, to be professional. And when you find one coach like this, the players also feel they must to give more for as a kind yes. of person like this. Because in the end of the day, he protects us every time. I don't see him to speak bad with one player in the interviews, in the conferences, and always protect the players and always try to give the best for the players. Even if sometimes we don't understand, he always tried to give the best, to put the best players in the pitch, to put the players who understand more the tactic, to give everything. But after this, I cannot explain. It's just to live. When you live with him, you understand the way he comes to you, the way he speaks, the way he put you connected yes. to the game, connected with the training. It's difficult to explain. It's more easy for me to understand because I'm with him every day. And this, you feel it. You cannot explain, but you feel it. And with him, is unbelievable what he do because when I see him, I want to give everything for him. I want to play hard, to give my life, because, like you say, he's my father. He's the best person I see in the football. Νομίζω ότι και ο κόσμος κατάλαβε με πόση θέρμη μιλάει ο Φερνάντο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ καλή καρδιά καταρχήν. Ήταν σοβαρός, ήταν σωστός απέναντί μας. Προσπάθησε πάντα και προσπαθούσε πάντα να μας βελτιώνει, να μας βοηθήσει και προπονητικά και αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά, και όμως όσον αφορά στην ψυχολογία μας, στο μενταλιτέ μας, όσον αφορά στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Μας οθούσε πάντα να τα δίνουμε όλα, να είμαστε σωστοί, να είμαστε επαγγελματίες. Μας πίεζε με το δικό του τρόπο, τον καλό τρόπο, για να τα κάνουμε όλα αυτά. Μας προστάτευε πάντα, είναι σημαντικό αυτό που λέει, μας προστάτευε πάντα, ποτέ σε καμία συνέντευξη δεν είπε κακό λόγο για τους παίκτες, για εμάς. Πάντα έδινε το καλύτερο και προσπαθούσε να μας οθήσει να δίνουμε και εμείς το καλύτερο. Οπότε για αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Είναι για μένα ο πατέρας μου πράγματι, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός για όλους τους παίκτες και η προσφορά του στην ομάδα πάρα πολύ μεγάλη. Δύο τελευταίες ερωτήσεις τουλάχιστον ναι. από μένα. Ναι. Πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, πολλά τρόπαια με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο θέλω να θυμηθεί και να μοιραστεί μαζί μας μία ιστορία, είτε από ποδητήρια είτε από όπου ο ίδιος έτσι δεν την έχει πει ποτέ και θέλω να την πει στο αντίο του. Fernando, many years in the team, lot of success, many titles, cups and championship, and successful seasons. So maybe it's time for you now, saying goodbye, to tell us and share with us one told story from the team, from your experience, one story that nobody knows.
something about your relation with the players, with the fans, with anything you want to say. One story. I don't know. Something special. Something special. No, it was about me. It was one game. I have to go in the national team, and that's when they don't like the players to go in national team because they lose the connection with the team, they lose the tactics, they lose a lot of things. The rhythm, come back Because they say we go to make vacations. And before we have one game with national team, and they ask me, look, I don't want you to go, I want you to stay. You don't need to go, why you go? And we find a way to have one problem in the back, but I didn't have nothing. And he tell me, look, before 85, 90 minutes, you go down, you say you have pain in the back, and we send one message to your national team, and you stay in the park. And I say, okay, coach, okay, I don't worry, I will make this. And take a minute, 85 minutes, I fall down, and I say, look, my back, but after in the, I don't have nothing. It was that history what I have with αυτό που θυμάμαι και θέλω να πω είναι κάποια στιγμή με την εθνική ομάδα με κάλεσαν να πάω εκεί. Ο Ράσβαν, όπως όλοι ίσως γνωρίζουμε, δεν πολύ ήθελε να πηγαίνουμε, γιατί πίστευε ότι χάνουμε το ρυθμό μας, χάνουμε τη σύνδεσή μας με την ομάδα, χάνουμε την ευκαιρία να είμαστε συνέχεια με την τακτική κοντά στο πώς θέλει να δουλέψουμε. Μου είπε, γιατί πηγαίνεις, θέλω να μείνεις, να βρούμε έναν τρόπο, να βρούμε ένα... έτσι μια λύση να μην μπας και τα λοιπά, και μου λέει στο 85 με 90 περίπου θα πέσει, θα πεις η μέση μου πονάει, και είπα εντάξει κότσο θα το κάνω, έπεσα και εγώ στο 85, πονούσε η μέση μου και δεν πήγα στην εθνική. Και κάτι τελευταίο, επειδή ολοκληρώνονται πάρα πολλά συμβόλαια από τον Μπασχαλάκη, το δικό του Κρέσπο, του Βιερίνια, του Μπίσεσβαρ, του Σβάμπ, όλα τα συμβόλαια. Αν έπρεπε ο ίδιος να ανανεώσει έναν, ακόμη και τον εαυτό του μπορεί να βάλει μέσα, ένα συμβόλαιο πέρα από προσωπικές φιλίες, γιατί ξέρω ότι και με όλους έχει πάρα πολύ καλή σχέση, ποιανού το συμβόλαιο θα ήταν? You know that many players now the end of the contract. If you have the if you have the power, the opportunity to renew one contract, only one contract, from Paschalakis, from Varela, of course for yourself, for Vierinha, for Schwab, for anyone that ends the contract, who would you only pick? One. Only one. Who would you pick to stay in the team and renew the contract? It's difficult. One I cannot. I can answer three, but one is difficult. You can say yourself. No, I think it's the moment to leave. It's the perfect moment. It's the moment where the club, me, and the fans understand it's the moment to leave, because in the end of the day is the one day you must to leave. And for me, the day or the year is this year. Even if I love the club, the fans love me, the administration like me. I think it's the moment to leave, and it's better to leave with this last image, what we was in the Tumba, what it was the game after Panathinaikos. For me, it was the best image to leave, because to leave in January like this situation will be hard for my heart. And to leave like this is the best, to leave with the call of Savidis in the end of the season, which was one honor for me, and to live like this is the perfect way. And to renew with one, we must renew just with the fans. With the players, it's difficult to tell, because all of them is my friends. Yes. I cannot tell one, really sorry, but I cannot tell one, because if I'm if I have power, I renew with the three who is last now to renew. I renew with them, with these three: Crespo, Vierinha, and Bisesvar. And Bisesvar. Steph, I don't know how is the contract with him, but if he's finished also, I renew with him also, because they are all. I want my friends to be good, and if they like to stay in Thessaloniki, why not?
Of course. Μας λέει λοιπόν ότι εντάξει, τώρα είναι δύσκολο να επιλέξω έναν. Είναι όλοι φίλοι μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό να το κάνω, αλλά αν το έκανα, για να πάμε στην ολοκλήρωση της απάντησής του, θα έλεγα να μείνουν τα παιδιά, ο Αντρέο, ο Κρέσπο, ο Μπίσες, Βαρκέ, ο Στεφ, γιατί όχι, αρκεί να θέλουν και οι ίδιοι βέβαια, και αν θέλουν να μείνουν και στην πόλη, θα τους κρατούσα αυτούς. Βέβαια δεν μπορώ να πω κάποιον ξεχωριστά, γιατί όλοι είναι φίλοι μου, ούτε και για μένα. Δεν θέλω να πω για μένα, γιατί ίσως κάποια στιγμή και η ζωή τα φέρνει έτσι, όπου από κάπου πρέπει να τελειώσεις, κάπου πρέπει να φύγεις. Για μένα πιστεύω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή, ίσως η πιο κατάλληλη για να αποχωρήσω. Φεύγω με τον καλύτερο τρόπο από τον ΠΑΟΚ, ιδίως μετά το τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη, του κυρίου Σαββίδη. Είναι για μένα ίσως ο τέλειος τρόπος για να φύγω και να προχωρήσω τη ζωή μου και την καριέρα μου. Όμως για τα παιδιά αυτά, αν θέλουν και οι ίδιοι να μείνουν, εγώ θα τους κρατούσα αν είχα την δύναμη για να το κάνω. Γιατί το Γενάρη θα ήταν σκληρό, έτσι. Θα ήταν σκληρό να φύγει. Ήταν κάπως η κατάσταση και το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οπότε γι' αυτό κιόλας κλείνει εδώ. Ναι. Οι τίτλοι τέλος πέφτουν σε αυτή τη φάση και για εκείνον. Ναι, νομίζω ότι είμαστε εντάξει, ναι, όντως πράγματι. Φερνάντο, one last question from me. Of course, you say that the team had a successful season. And of course, you say that you play many games Wednesday, Sunday. Wednesday, Sunday, Europe and Greek League. Do you think that maybe this team, if had many solutions, more solutions, you know, in roster, in quality of players or number of players, do you think maybe it would have a better result? No, I think it's easy to say if you have a better roster or better players or other solution of players, because we didn't achieve the target. Mm-hmm. But if you see in January, nobody think if you don't have players, because the team was playing fantastic. Nobody yes. think if you have other players, if you have more roster, more solutions, because in January we achieve all the targets. They passed in Conference League. We was close of the first position. Also, when start the playoff, we have the opportunity to be more close. And nobody think if you have another players or when yes. finish the game with the AEK before the national teams, everybody say PAOK is another. We must think in PAOK again for the league. They are good. They pass in the Conference League. They have better solution. They are better team. They have more solution. But after the national team, opposite coming, because I think it's not fair to say we must have another boss, because the team achieve the important things in the Europe with these players and with the high level of quality. And if you achieve this, I think is the team was perfect and the perfect players. It's difficult to say in the end of the season you must have another solution. Yes. Because I think what the team do was not successful here, but was a good year. I understand. Fernando, would like to thank you very thank much you. For this conversation. To wish you thank all the best, too. All the best for your life, for your career, for your family, and of course you will always be a friend of Thessaloniki, a friend of PAOK. Everybody, everybody respect your contribution to this team. Thank you very much thank for talking for to us. Ciao, Fernando. Thank you. Ciao, bye. Αυτό ήταν ο Φερνάντο Βαρέλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη είπε ότι η χρονιά με όλες τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις που υπάρχουν ήταν τελικά καλή, δεν ήταν πετυχημένη, αλλά νομίζω ότι έδωσε καλή και διδακτική, έτσι. Ναι, και διδακτική. Αυτό κυρίως. Και διδακτική. Είπε και ότι δεν είναι δίκαιο τώρα να λέμε αν η ομάδα έχει άλλο ρόστερ και άλλους παίκτες, να πούμε ότι θα πετύχει σημαντικά πράγματα, γιατί πέτυχε σημαντικά πράγματα. Μέχρι τον Ιανουάριο κανείς δεν έλεγε ότι δεν ήμασταν καλοί. Γιατί πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Στα playoffs λέγανε επίσης το ίδιο. Μετά τους αγώνες της εθνικής ομάδας, τότε ίσως δεν είχαμε κάποια αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι ο Φερνάντο
Ουσιαστικά το βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι. Αυτό κατάλαβα εγώ από το. Ναι, και εγώ αυτό. Είμαστε σε αυτή τη φάση της αναζήτησης που πώς ήταν αυτή η φετινή σεζόν, τέλος πάντων. Πώς το βλέπει ο καθένας, αν το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Ο Φερνάντο ανήκει σε αυτή την κατηγορία που το βλέπει μισογεμάτο, το βλέπει και κρατά μάλλον τα θετικά της φετινής σεζόν για τον Πάκο. Αυτά νομίζω ότι έχει φύγει. Έχουμε... όλοι βιαζόμαστε. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι άξιζε τον κόπο.